Εμείς συνεχίζουμε, μένουμε στο θέμα. Έχουμε μαζί μας το Δήμαρχο του Δημοτήχου, τον Παρασκευά Πατζουρίδη, τον κύριο Παρασκευά Πατζουρίδη. Δήμαρχε, μας ακούτε? Βεβαίως, κύριε Σκεύα. Καλησπέρα σας, πώς είστε? Καλησπέρα. Πώς μπορείτε να είστε, μάλλον. Πώς να είμαστε όταν το ένα τεστάρι στο νέο έρχεται μετά το άλλο. Τι να πούμε. Πραγματικά μας εκπλήσει η είδηση ότι αν λειτουργήσει μια σχολεία στη Φυλάκου, στη χώρα αυτή δεν θα είναι στο Δημότικο. Τα είπαμε και χθες. Δημότικο, πράγματα. Όπως είπα, δεν μπορεί με τίποτα να ανοιχθεί, κύριε Σκεύα. Μια ακόμα ταπείνωση, δεν το επιτρέπει η ιστορία του, η θέση του, οι κάτοικοι του δεν ανέχουν τίποτα άλλο. Όλο το χρόνο δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ασχολούμαστε με το κλείσιμο δημόσιων υπηρεσιών. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΚΑ, εφορίες, ερηνοδικεία και επί τη συνέχεια. Αγωνιζόμαστε, κύριε Σκεύα, για τα αυτονόητα. Δηλαδή να έχουμε και εμείς παροχή δημόσιων υπηρεσιών όπως έχουν όλοι οι πολίτες της χώρας. Ισονομία και ισοπολιτεία. Τίποτα άλλο δεν ζητάμε. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο. Και για όσον αφορά για τη σχολή, άκουσα λίγο τώρα στο τηλέφωνο που μου είχατε στην αναμονή, τα είπε νομίζω και σε βασιμότητος. Δικαιολογούμε πλήρως τους λόγους λειτουργίας της σχολής στο Δημότικο. Τους δικαιολογούμε, γιατί και οι λόγοι είναι εξής, αν θέλετε τους αναφέρω άλλη μια φορά. Δήμαρχε, να σας ρωτήσω. Είμαστε στην πλέον ευαίσθητη περιοχή και γίνεται αντιληπτό πόσο προσφέρει στο αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής η σχολή αυτή. Δήμαρχε, να σας ρωτήσω το εξής. Παραχωρήθηκε, όπως είπε ο Σεβασμιότητας, θα το είπε, για το λόγο να λειτουργήσει ως σχολή, ας τη φυλάχουν. Ήταν να γίνει γεροκομείο και εμείς δώσαμε στα δήμους 160 στρέμματα. Τι να πω, είναι μια έτοιμη σχολή που μόλις τελείωσαν υποδομές 4.300.000 ευρώ με ένα σύγχρονο σκοπευτήριο ολυμπιακών διαστάσεων και δύο τεράστιες αίθουσες αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας. Μισό λεπτό, Δήμαρχε, να μείνουμε σε αυτό, να μείνουμε σε αυτό. Μου λέτε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια σχολή η οποία έχει ένα σκοπευτήριο 4.300.000 ευρώ, έχει δύο σύγχρονες αίθουσες και δεν θα χρησιμοποιηθεί σαν σχολεία στη Φυλάκων, για να το ξεκαθαρίσουμε και τους τηλεθεατές. Αυτά τα έργα έχει τελειώσει και είναι σε εξέλιξη, τελειώνουν δηλαδή όλα. Συνολική δαπάνη 4.300.000 ευρώ και αυτή τη σχολή θέλουν να μην λειτουργήσει. Είναι δυνατόν. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι και ο κύριος Υπουργός, έστω και την τελευταία σχολή θα πει ναι στη συνέχεια της λειτουργίας αυτής της σχολής. Το συντονιστικό δήμαρχε στο Δημότυχο τι έχει αποφασίσει, πώς θα δράσει? Θα δούμε και θα αντιδράσουμε αναλόγως. Δεν μπορώ να σας πω τώρα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε και θα αντιδράσουμε αναλόγως. Συνεδρίασή σας πότε αναμένεται? Από Δευτέρα που έρχεται. Από εβδομάδα. Γιατί ήταν Σαββατοκύριακο όλα αυτά που συνέβησαν και δεν συνεδριάσαμε. Δήμαρχε, έχετε μιλήσει επίσης και για τις κοινωνικές προεκτάσεις και τις οικονομικές που θα έχει το να κλείσει η σχολή ουσιαστικά στο Δημότικο. Ζούμε σε μια οικονομική κατάσταση, βιώνουμε μια οικονομική κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Για τους επαγγελματίες, για τους εμπόρους του Δημοτήχου. Έτσι, κοιτάξτε να δείτε. Τα έχω πει και γι' αυτό δεν τα ξαναλέω. Για λόγους κοινωνικούς, οικονομικούς και αναπτυξιακούς. Βέβαια και όλες οι πόλεις μπορεί να το επικαλεστούν αυτό. Αλλά εμείς, εδώ όσες πόλεις έχουν σχολές στη Φυλάκων, έχουν και σχολές ανώτερες ή ανώτατες. Έχουν χιλιάδες φοιτητές. Το Δημότικο δεν έχει τίποτα. Δεν περιμένει από αυτή τη σχολή 5 πράγματα. Καταλαβαίνετε πόσο προσφέρει όχι μόνο οικονομικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά και ψυχολογικά. Ανεβάζει την ψυχολογία του κόσμου εδώ πέρα στους νέους και στις νέες και που τολμάνε και παραμένουν σε αυτόν τον τόπο. Θέλουμε την εγκατάλειψη αυτής της ιστορικής περιοχής. Δεν το πιστεύουμε τίποτα. Δήμαρχε, ένα τελευταίο σχόλιο. Ο κύριος Δένδιας, μεταξύ άλλων, είπε ότι το μέτρο είναι προσωρινό, ότι δεν θα είναι κέντρα φύλαξης, αλλά πρώτης υποδοχής. Πώς σχολιάζεται αυτό ακριβώς και τι σημαίνει πρώτης υποδοχής για έναν τηλεθεατή, για έναν αναγνώστη, για έναν ακροατή, ο οποίος το διαβάζει ή το βλέπει ή το ακούει πρώτη φορά? Τι σημαίνει κέντρα πρώτης υποδοχής, Δήμαρχε? Καταρχήν, νομίζω για το Δημότικο δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε ότι στο Δημότικο δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι ακριβώς. Και το Δημότικο είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Διότι κέντρα υποδοχής ήδη έχουμε εδώ δίπλα στο Φυλάκιο, υπάρχει στη Βένα. Επομένως για την Θράκη μας είπε ότι δεν πρόκειται να γίνουν κέντρα υποδοχής.
από την άλλη μεριά, εμείς εδώ πέρα θέλουμε να αναδείξουμε το δημότικο, πασχίζουμε, κοιμόμαστε 5 ώρες το 24ωρο να αναδειχθεί το δημότικο ως μια πολιτιστική πρωτεύουσα, να αναδείξουμε την τεράστια πολιτιστική της κληρονομιά. Θέλουμε να την αναδείξουμε ως κέντρο λαθρομετανάστευσης. Πιστεύετε ότι το έχει στιγματιστεί πολύ, Δήμαρχε? Πιστεύετε ότι έχει στιγματιστεί? Τώρα λέγανε θα πάνε στην εξορία, στο δημότικο. Θα πάμε δεν ξέρω τι. Τώρα να λένε θα πάμε στην πόλη που έχει τα κέντρα λαθρομετανάστευσης. Έλεος πια. Αφορμόμενος από αυτό που λέτε τώρα, πιστεύετε δηλαδή ότι η πόλη και ο νομός γενικότερα, η ευρύτερη περιοχή της Δράξης, έχει στιγματιστεί σαν ο νομός των λαθρομεταναστών? Δεν θέλω να πω αυτό. Αν όμως γίνουν και άλλα κέντρα, θα χαρακτηριστεί έτσι. Σίγουρα. Σίγουρα. Έτσι δεν θα λένε. Δεν έχει τίποτα άλλο εδώ η περιοχή να πει. Θα λένε ότι θα πάμε στο Δημότικο, θα πάμε στο Βόρειο Εύρο, και που είναι τα κέντρα λαθρομεταναστών. Και ποιος επισκέπτης θα σκέφτεται τον πολιτισμό, θα σκέφτεται τα αρχαία που έχουμε εδώ πέρα και όλα τα μνημεία των προγόνων μας. Δήμαρχε, θα παρακολουθήσουμε το θέμα για τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ. Ελπίζω, όπως είπα, έστω και την τελευταία στιγμή, ότι ο υπουργός θα πει ναι στη συνέχεια της λειτουργίας της σχολής στο Δημότικο. Ο λαός στο Δημοτικό απαιτεί οπωσδήποτε τη συνέχεια της λειτουργίας. Δεν το διανοείται να κλείσει αυτή η σχολή. Σας ευχαριστώ πολύ, Δημαρχέ. Να είστε καλά. Εμείς συνεχίζουμε τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες, αλλάζοντας λίγο θέμα αυτή τη φορά, αλλάζοντας μάλλον πολύ το κλίμα και το θέμα μας αυτή τη φορά. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, τον κύριο Χανό. Δήμαρχε...